Στη Μαγνησία. Προχωρούμε τώρα στον ίσιο δρόμο της Μαγνησίας. Ένας συνάδελφος που κατήγεται από εκείνα τα μέρη μας πληροφορεί ότι δεν απέχουμε πολύ για να φτάσουμε εις το σταθμό. Τρέχουμε όσο μπορούμε γρήγορα για να μην μείνουμε πίσω. Στον δρόμο επάνω συναντούμε σειρές από καμήλες, οι οποίες αρχίζουν να τρέχουν. Βλέπεις το σερβετό των ανθρώπων που εδιώκονται από υπείς. Πλησιάζουμε σε άλλο χωριό. Οι κάτοικοι αρχίζουν να μαζεύονται, φέροντας ξύλα, μαχαίρια, πέτρες, όπλα. Μας πλησιάζουν και πέφτουν επάνω μας μανιασμένοι. Σκοτώνονται αρκετοί εχμαλώτοι. Οι Τούρκοι στρατιώτες ακολουθούν απαθείς από μικρή απόσταση. Οι πέτρες πέφτουν βροχή στα κεφάλια μας. Τα ξύλα τσακίζουν τα πλευρά μας. Τρέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποφύγουμε τα χτυπήματα. Επιτέλους επεμβαίνει ο αξιωματικός και απομακρύνει τους φαγείς. Σε λίγο σταματήσαμε σε ένα ριάκι και πίνουμε νερό. Μας επιτρέπουν να καθίσουμε. Η ώρα έχει περάσει και ο ήλιος βαίνει προς τη δύση του. Άλλοι πάλι Τούρκοι πολίτες αρχίζουν να μαζεύονται γύρω μας. Όλοι είναι οπλισμένοι με μαχαίρια και γελούν απέσια που μας βλέπουν. Προσπαθούν να ανακαλύψουν μεταξύ μας κανένα παλαιόν γνώριμον ή φίλων για να τον περιποιηθούν. Ο εκμαγνησίας σύντροφός μας προσπαθεί όπως μπορεί να κρυβεί, διότι γνωρίζει την τύχη που τον περιμένει εάν τον αναγνωρίσουν. Δυστυχώς για αυτόν είναι μάταια η προσπάθειά του. Ένας Τούρκος άγριος τον κοιτάει στα μάτια. Δυστυχία του. Τον αναγνώρισαν. «Βρε εσύ», του λέει, «θυμάσαι τι έκαμε όταν ήλθαν οι δικοί σας». «Δεν έκανα τίποτα», ετόλμησε να απαντήσει ο δυστυχής. «Βρε, ξέχασες που σήκωσες ολόκληρες παντιέρες, σημαίες, στο σπίτι και στο μαγαζί σου και που μπενόβγαζες τους ζαμπιτάδες σας, αξιωματικούς σας, και γλεντούσατε μαζί και γελούσατε άμα βλέπατε τσιτούρκοι. Τώρα θα σε σιάξω». «Μα εμένα του φίλου σου, βρεαλή, που ανατραφήκαμε μαζί, λυπήσουμε, αμάν. Σκέψου τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου που τους γνώρισες». Αλίμωναν όμως. Ματέως παρακαλεί ο δυστυχής. Είχε κάνει τα εγκλήματα που το απέδιδε ο Τούρκος φίλος του και έπρεπε τώρα να τιμωρηθεί. Βλέπει τα μαχαίρια που κινούνται επιδεικτικώς μπροστά του και τραβά τα στρίχα στις κεφαλής του που από ελπισίαν και τρόμων. Οι Τούρκοι θέλουν ακόμα να μεγαλώσουν το φόβο του και του περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα το σκοτώσουν. Πόσο θα πονεί, πώς θα κάνει το σώμα του όταν πληγώνεται κτλ. Ο αξιωματικός όμως τον καθησυχάζει και του λέει να μην φοβάται και ότι δεν θα τον αφήσει να τον σφάξουν. Εγώ ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος και είχα το νου μου τόσο σκοτισμένο ώστε παρακολουθούσα με αδιαφορία τη συζήτηση. Όλοι μένουν επίσης ασυγκίνητοι και αδιάφοροι. Μόνον ο ενδιαφορεόμενος προσπαθεί να σώσει την κεφαλή του, η οποία δεν στέκει διόλου καλά στους ώμους του. Διατασσόμαστε να επαναλάβουμε την πορεία. Ο ήλιος έχει δύσει. Οι Τούρκοι πολίτες μας παρακολουθούν, ενώ ο αξιωματικός και στρατιώτες τραγουδούν. Σε μια στιγμή οι πολίτες ταχύνουν τα βήματά των και μας προσπερνούν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποια αιτία. Στην καμπή του δρόμου τους εχάσαμε από εμπρός μας. Στεναγμός ανακουφίσεως ξέφυγε από τα χείλη μας. Ενομίσαμε ότι ο κίνδυνος πέρασε και ότι όσα έλεγαν ήσαν αστεία άσχημα. Ανύποπτοι συνεχίσαμε την πορεία μας. Ξαφνικά πίσω από κάτι θάμνος όρμησαν οι αιμοβόροι Τούρκοι εναντίον μας και ρήπασαν τον δυστυχισμένο σύντροφό μας, ο οποίος κατήγεται από τη Μαγνησία. Αυτός βλέπει τον θάνατο και φωνάζει και παρακαλεί να του λυπηθούν και να του χαρίσουν τη ζωή. Αλλά οι δολοφόνοι το σύρουν εκβάλλοντας άγριες φωνές χαράς. Ακούμε τις πρακτικές καραδιές του και φρικιόμενοι. «Αμάν, αφέντη, με σκοτώνουν, σύντροφοι, λυπηθείτε με». Άναρθες φωνές και ένας ρόχος. Μας έκανα να καταλάβουμε ότι εφωνεύθηκε αμέσως. Κανείς μας δεν μιλά. Τρέχουμε με τα μάτια βγαλμένα έξω από την αγωνία. Έχουμε απομακρυνθεί αρκετά από το μέρος όπου εσφάγει ο εχμάλωτος. Αντιγκρίζουμε τη Μαγνησία και βαδίζουμε στο αμαξιτό δρόμο όπου οδηγεί στην άλλοτε ευημερούσαν πόλη της Μικράς Ασίας. Από μακριά βλέπουμε πολλούς Τούρκους να έρχονται προς το μέρος μας. Ευτυχώς δεν κρατούν όπλα. Βγήκαν να μας προϋπαντήσουν και να κλέψουν ό,τι κουρέλι απέμενε επάνω μας. Είναι τόση η αθλειότητα των ανθρώπων αυτών. Ένας Τουρκαλάς βλέπει τα πόδια μας. Θέλει παπούτσια. Βλέπει εκείνα που φορούσα στα πόδια μου και μολονότι κάθε άλλον ήσαν παρά παπούτσια, με διατάσσει να τα βγάλω και να τα παραδώσω. Εγώ προσπαθούσα να τα σώσω, κάνοντας ότι δεν άκουσα τη διαταγή του, αλλά υπέκεψα προς τις επιμονές του.
Να με τώρα κι εγώ ξυπόλυτος. Βλέπω τους άλλους που δεν είχαν το ευτύχημα να φτάσουν στη Μαγνησία με παπούτσια, να έχουν πόδια καταξυσχισμένα, αιματωμένα και φοβερά παραμορφωμένα. Σκεφτείτε να τρέχει κανείς ξυπόλυτος ολόκληρη μέρα επάνω στις πέτρες του Σιπίλου, πατώντας σε αγκάθια, κλαδιά και βάτους. Δεν ήσαν πλέον πόδια, ήσαν κομματιασμένες σάρκες. Προτού μπούμε στην κυρίως πόλη, μας παρέλαβαν άλλοι στρατιώτες, οι οποίοι αρχίζουν να μας χτυπούν. Αγρίως με τους υποκοπάνους των όπλων. Ακούει κανείς τα χτυπήματα στα πλευρά, στα κεφάλια, στα πόδια. Αρχίσαμε να τρέχουμε πάλι και επειδή έχει σκοτεινιάσει, πατούμε όπου τύχει και τσακίζουμε τα πόδια μας. Βουτούμε στις λάσπες, πέφτουμε και σκονόμαστε, αγκομαχώντας, συκετεύοντας, ημώζοντας, κλαίοντας. Δεν θα τελειώσουν πλέον αυτά τα μαρτύρια. Τι θα μας κάνουν? Έχουμε μείνει τόσο λίγοι από εκείνη την αποστολή, ώστε φανταζόμεθα ότι θα χαρίσουν τουλάχιστον σε εμάς όπου μείναμε τη ζωή. Περνούμε από διάφορους δρόμους και βλέπουμε φώτα στα σπίτια. Ευτυχισμένοι εσείς σήμερα, μένετε μέσα στους κόλπους των οικογενειών σας και εμείς δεν ξέρουμε τι μας περιμένει από στιγμή στη στιγμή. Μας βάζουν επιτέλους σε ένα περίβολο εργοστασίου. Ευρισκόμενοι επί της οδού της Αγούσης από τους σταθμούς στην αγορά. Το εργοστάσιο άνοιξε άλλοτε σε κάποιον Έλληνα. Σήμερα χρησιμοποιείται ως φρουραρχείο. Στο μέσο της αυλής του βρισκόταν μια δεξαμενή με ακάθαρτα νερά. Τα νερά ήσαν μαύρα και έβλεπε κανείς την επιπλέον ακαθαρσία ζώων. Αλλά αυτό δεν μας αδειάζει και πίνουμε από εκείνο το ακάθαρτο νερό με βουλιμία. Ευτυχώς μέσα στο εργοστάσιο οι Τούρκοι δεν μας χτυπούν. Τους βλέπουμε να παίρνουν το συσίτιό του και φθονούμε την ευτυχία του. Κάθονται ανά 9 άνδρες γύρω από μισό τενεκέ πετρελαίο που χρησιμοποιείται αντί καραβάνας. Πίνουμε τρομερά διότι έχουμε τόσες ώρες να βάλουμε κάτι στο στόμα μας. Οι Τούρκοι μας βρίζουν. Πόσο ελεηνή έχει γίνει η θέση μας. Αφού πέρασε λίγη ώρα, μας οδήγησε σε μια μεγάλη αποθήκη του εργοστασίου. Εκεί μας ψάχνει πάλι. Παίρνω ακόμα και κουραλιασμένα εσώρουχα. Εγώ κομμάτια σε τη φανέλα μου και όλα μου τα εσώρουχα. Τα μεταβάλλω σε κουρέλια κυριολεκτικώς. Είναι προτιμότερο να φερώ κουρέλια παρά να μείνω τελείως γυμνός, όπως τόσοι άλλοι συναδελφοί μου. Ευτυχώς τα σώζω, έστω κεράκι με αυτόν τον τρόπο. Όταν τελείωσε και αυτή η διαδικασία, μας οδήγησαν σε μεγάλο στάβλο του εργοστασίου, γεμάτο από ξηρά χόρτα. Επάνω σε αυτά, αφήσαμε τα σώματά μας να σωριστούν. Είμαι ευχαριστημένος διότι δεν βλέπω τις απέσιες μορφές των Τούρκων. Τα μάτια μου κλείνουν άθελα. Πόσο τρομερά πράγματα είδα εκείνη τη μέρα. Παίρνουν από το μυαλό μου η μορφή των σφαγιάντων και ιδίως η του κονταξί. Στα αυτιά μου αντιχούν οι ηκεσίαιτων και οι γοερέ κραυγέ του πόνου του. Άτιμοι κακούργοι Τούρκοι. Δίπλα μου ακούω μερικούς συναδέλφους να συζητούν, εκφέρουν τα σνόμαστα και κρίνουν την κατάσταση. Ο θόρυβος και η ομιλία επάβουν σιγά σιγά και ο ύπνος ο ευεργετικός μας καταλαμβάνει. Μόλις ξημέρωσε, διατάχθημε να βγούμε από το στάβλο και να χωριστούν οι πολίτες από τους στρατιώτες. Από το παράθυρο μιας άλλης αποθήκης βλέπω και άλλους αιχμαλώτους. Πλησιάζω και τους ρωτώ. Μανθάνω ότι ήταν πολιτικοί όμηροι γιατί βρίσκονται εκεί από ημερών κλεισμένοι χωρίς τροφή, χωρίς νερό. Μαθάνε ακόμα ότι οι Τούρκοι περιποιούνται οποιοδήποτε τους στρατιωτικούς ενώ κυνηγούν πολύ τους μικρασιάτας. Η πληροφορία αυτή ήταν εκτάκτως ενδιαφέρουσα και είχε το να βεβαιώσει την ιδέα που σχημάτισα όταν είδα τους Τούρκους αξιωματικούς να δίνουν ψωμί και φρούτα στο χωροφύλακα Ντρουλάκιν, στον Μπουνάρμπαση. Αρχίζει ο χωρισμός των ομάδων στρατιωτών και πολιτών. Εγώ, χωρίς να διστάσω, ακολουθώ τους στρατιωτικούς. Μας οδηγούν τότε σε ένα άλλο κατεστραμμένο εργοστάσιο. Εκεί γίνεται νέα έρευνα. Παίρνω ακόμα από τους αιχμαλώτες μερικά κουρέλια. Ένας μαύρος Τούρκος λοχίας κρατούσε ένα μεγάλο σιδερένιο μπαστούνι και χτυπούσε αλήπητα. Μας λέγει ότι έχει διάθεση να μας σκοτώσει όλους. Μας βάζει όλοι σε μια μεγάλη αποθήκη του εργοστασίου και μας απαγορεύει να μιλούμε. Ένα τουρκόπεδο μπαίνει στην αποθήκη κρατώντας ένα μαύρο ψωμί και λέγει ότι θέλει να το πουλήσει. Καταλαβαίνουμε αμέσως την τουρκική του πονηριά. Ζητούσα να μάθουμε με αυτόν τον τρόπο εάν είχαμε κρυμμένα λεπτά. Δεν είχε όμως κανείς και εκνευριζόμεθα βλέποντας το ψωμί, ενώ ήμασταν πεινασμένοι και δεν μπορούσαμε να το αποκτήσουμε. Θα επλησίαζα μεσημέρι. Μέσα στην αποθήκη στιβαγμένη υποφέρουμε από εξαιρετική ζέστη, υποφέρουμε από δίψα και πείνα. Δεν ενδιαφερόμεθα τόσο για την απελευθέρωσή μας, όσο για το ψωμί και για το νερό. Έτσι λοιπόν θα μας αφήσουμε να πεθάνουμε από την πείνα. Ο μαύρος Τούρκος λοχίας έρχεται και διατάσσει 10 αιχμαλώτες να τον ακολουθήσουν.
Ξεχνούμε για μια στιγμή την πείνα και διαρωτώμεθα εάν τα κεφάλια μας θα εξακολουθούν να στηρίζονται στους ώμους μας. Αυτοί εχμαλωτοί δεν γύρισαν, ενώ ο λοχίας πήρε άλλους 10. Αυτή η δουλειά εξακολουθεί. Παίρνουν εχμαλώτους και δεν τους βλέπουμε να γυρίζουν. Περιμένουμε το τέλος μας. Το τέλος μας και κάθε στιγμή που περνά μας φαίνεται αιώνας. Να τώρα έφτασε και η σειρά μου. Η καρδιά μου έχει σχεδόν σταματήσει. Πού μας πηγαίνουν? Πώς θα μας θανατώσουν? Θα μας υποβάλουν σε μαρτύρια? Αυτές τις σκέψεις κάμαμε εν τέκμα αιχμάλωτη που ακολουθούσαμε το λοχεία, τον οποίο όμως αποφεύγαμε να κοιτάξουμε στα μάτια. Προσπαθούσα εν τούτης να καταλάβω τίποτα από τις κινήσεις του. Ρίχνω μια τελευταία ματιά μέσα στην αποθήκη καθώς περνούσα από τη μεγάλη της πόρτα και βλέπω τους ολίγους αιχμάλωτες που έμεναν μέσα να μας παρατηρούν με βλέμματα γεμάτα πόνο. Καημένοι μου συντρόφοι. Μπαίνουμε τώρα σε μια άλλη είσοδο και κατεβαίνουμε μια σκάλα σαπισμένη. Δεν υπάρχει σχεδόν φως και νομίζω πως κατεβαίνω στον τάφο μου. Φτάσαμε σε ένα υγρό ανήλιο υπόγειο. Εκεί περιμένουν άγριοι Τούρκοι στρατιώτες. Βασανίζω το μυαλό μου για να μπορέσω να μαντέψω τι θα μας κάνουν εκεί που μας κατέβασαν. Μας διατάσσουν να γλιστούμε εντελώς. Βγάζουμε πάλι εκείνα τα κουρέλια που τόσες φορές έχουν ψάξει. Καταλάβαμε την ιστορία. Έρευνα και ληστεία. Άπλιστοι καθώς είναι, παίρνουν ακόμα και κουρέλια. Όσα κουρέλια μας έμειναν από τις άλλες λαϊλασίες. Μισό πουκάμισο από τον έναν, μια σχισμένη φανέλα από τον άλλον, ήσαν ευπρόσδεκτος λία των ορδών του Κεμάλ. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μας έψαχναν. Κατόπιν μας επέτρεψαν να ντυθούμε και μας οδήγησαν σε άλλη αποθήκη, όπου βρίσκουμε τους άλλους συναδέλφους μας, των οποίων την τύχη αγνοούσαν. Ευτυχώς δεν τους είχαν πειράξει. Είχαν αφαιρέσει μόνο από μερικούς ολίγα ράκι. Ύστερα από λίγο έφεραν και τους τελευταίους που είχαν μείνει στην πρώτη αποθήκη. Μας επέτρεψαν τώρα να βγούμε στον περίβολο για να πιούμε νερό. Εκεί βλέπουμε δύο κατεστραμμένα κανόνια. Τα βλέπω και σκέφτομαι ότι αυτά τα κανόνια θα έχουν σκορπίσει τον θάνατο και θα έκαναν μητέρες, σύζυγους, αδελφάς να φορέσουν μαύρα. Αλλά ενώ κάνω αυτές τις σκέψεις, μας βάζουν αυτή τη γραμμή και μας δίνουν από μια μικρή κουραμάνα. Ενθουσιαζόμεθα σαν μικρά παιδιά και κάνω μέσα τρελή. Φιλούμε την καρδιά μας στο μαύρο εκείνο ψωμί, η θέα του οποίου και μόνο μας προκαλούσε ρίγη συγκινήσεως. Με πόση λαχταρά το βλέπουμε. Το κόβουμε με θρησκευτική ευλάβεια και βάζουμε τα ζωηφόρα κομμάτια στο στόμα. Προσέχουμε μην τυχόν πέσει κάτω κανένα ψίχουλο, και αν συνέβαινε να πέσει, σκύβαμε, το μαζεύαμε για να το φάμε να μην πάει χαμένο. Πόσο αισθανθήκαμε την αξία του ψωμιού εκείνη τις στιγμές. Είχαμε να φάμε ολόκληρες μέρες. Το τρώγαμε σιγά σιγά για να διαρκέσει η ευχαρίστηση. Το λίγο εκείνο ψωμί έριξε φως ελπίδες στις απελπισμένες ψυχές μας. Φανταζόμεθα ότι δεν θα βραδύνει η απελευθέρωσή μας. Με τις σκέψεις αυτές κοιμηθήκαμε ήσυχοι έως το πρωί. Ξημέρωσε. Έχω ξυπνήσει και περιμένω να μας πούν ότι μας αφήνουν ελεύθερους. Τι να γίνεται άραγε η πολιτική κατάσταση? Έγινε ανακοχή. Τι να γίνεται τώρα στην Ελλάδα? Γιατί καθυστερούν? Δεν καταλαβαίνουν το φοβερό της θέσεώς μας? Δεν γνωρίζομαι ποιος είναι σήμερα ο πρωθυπουργός και τι απεγίνει ο βασιλεύς Κωνσταντίνος. Προς ημερών μόνο είχαμε μάθει στη Σμύρνη ότι είχαν εκραγεί επανάσταση στα Αθήνα και ότι είχαν συλληφθεί υπουργοί. Δεν δώσαμε και μεγάλη σημασία τότε, διότι δεν πιστεύαμε στις φήμες. Προσπαθώ ματέως να δώσω εξήγηση γιατί αργούν να μας αφήσουν ελεύθερους. Μου φαινόταν ότι όλα μπορούσαν να γίνουν αμέσως. Ενώ κάνω αυτές τις σκέψεις, μπαίνει πάλι ο τρομερός Τούρκος λοχίας. Βλέπω στα χέρια του το σιδερένιο μπαστούνι και τον ακούω να ουρλιάζει με τη φοβερή φωνή του. Σηκωθείτε, γιαούριδες! Σαν αρνιά, αρχίζουμε να βγαίνουμε από την αποθήκη. Ο λοχίας μας μετρά κατά τον ίδιο τρόπο που μετρούν τα ζώα, κατεβάζοντας κάπου-κάπου το σίδερο στα πλευρά μας. Είμαστε ακριβώς 400. Ύστερα από την κατάμετρηση, μας έβαλαν πάλι μέσα. Όταν έφυγε ο λοχίας, μπήκε στην αποθήκη ένας Τούρκος δεκανεύς, ο οποίος θέλει να μας κάνει θεωρία. Μας λέγει ότι θα μας δίδει ψωμί και φαγητό, ότι λυπείται τους αιχμαλώτους, αλλά πρέπει και να τους χτυπά, για να κάνονται καλά. Θυμήθηκα τότε ότι στον τουρκικό στρατό επιτρέπεται ο ξυλοδαρμός, για να υπακούν οι στρατιώτες. Συνεχίζω τη θεωρία του. Θέλει να μας κάνει το σπουδαίο, ενώ εμείς παρά την ελεηνή μας θέση, με δυσκολία κρατούμε τα γέλια. Αφού πένα σωρό ανοησίες και τελείωσε, εχμάλωτοι για να τον κολακεύσουν, του εφώναζαν τουρκιστή ζήτω και ο ανόητος γελούσε ικανοποιημένο. Κατά κακήν του και κακήν μας τύχη, ο μαύρος λοχίας ήκουσε τις φωνές και έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Ειδών δε το 19 του εν μέσω ημών αρχίζει να του καταφέρει ισχυρά χτυπήματα με το σίδερο. Ο δυστυχισμένος δεκανεύς έσπευσε να φύγει τρέχοντας ζητών βοήθεια. Δια να μην μείνω όμως και εμείς παραπονεμένοι, αφού έφυγε ο δεκανεύς, αρχίζει να χτυπά και εμάς,
επειδή εζητοκραυγάσαμε. Σε λίγη ώρα έρχονται 15 στρατιώτες για να μας παραλάβουν. Σχηματίζουμε τετράδας και καθένας προσπαθεί να μπει στη μέση για να αποφεύγει τα χτυπήματα που φανταζόμαστε ότι θα μας δίδουν. Μας οδηγούν πάλι σε δύο οστάσεις που χρησιμοποιούνται ως φρουραρχείο. Μας βάζουν σε μια αποθήκη όπου εκρατούνται και μερικοί άλλοι στρατιωτικοί εχμάλωτοι. Λόγω του ότι είμαστε πολλοί, για αυτή την αποθήκη μόλις καταρθώνομαι να κινούμεθα. Σε άλλες αποθήκες μένουν ακόμα κλεισμένοι οι πολιτικοί όμηροι, οι οποίοι έχουν να βάλουν λιμέρες ψωμί στο στόμα του. Δεν τους επιτρέπουν να περάσουν καν την πόρτα και αναγκάζονται να εκταλούν τις φυσικές τους ανάγκες σε ένα μεγάλο βαρέλι. Εμείς που θεωρούμαστε πλέον στρατιωτικοί έχουμε το δικαίωμα να βγαίνουμε αναδύο όταν θέλουμε να πιούμε νερό. Σε λίγο μαθαίνουμε ότι θα μας δώσουν και φαγητό. Η είδηση μεταδίδεται στους δυστυχείς συναδέλφους μου και προκαλεί παραλήμματα χαράς. Αλλά πώς θα τρώγαμε με το φαγητό αφού δεν είχαμε ούτε κουτάλι ούτε μπουρούνι? Γι' αυτό όλοι αρχίζουν να εργάζονται για να κατασκευάζουν εκ των ενόντων κάτι που θα τους εχρησίμευε για κουτάλι. Άλλοι έτριβαν ξύλα, άλλοι ξεκάρφωναν κανένα κομμάτι και τελικά. Αυτή η προετοιμασία για το φαγητό δεν ήταν πληροργασία. Ήταν μια ιερή νησταγωγία. Κάποιος είχε τόλμηση να πει ότι η είδηση περί παροχής τροφής μπορούσε να ήταν φανταστική. Το τι έγινε τότε δεν περιγράφεται. Όλοι έπεσαν επάνω του να το σκοτώσουν ως κομιστή κακών ειδήσεων. Περιμέναμε το φαγητό με ανυπομονησία, με αγωνία. Πότε επιτέλους θα φάμε? Φέρουμε στο νου μας την ευλογημένη στιγμή που θα βάλουμε τροφή στο στόμα μας και πηγαίνουμε να τρελαθούμε από χαρά. Τι τρομερό πράγμα είναι η πείνα. Οι στιγμές μας φαίνονται αιώνες. Επιτέλους. Ένας Τούρκος στρατιώτης παίρνει 4 ακμαλώτους για να σηκώσουν τα καζάνια. Ο ενθουσιασμός μας έχει ξεκυλήσει. Ζηλεύουμε την τύχη των. Όλοι λαχταρούμε τέτοια γκαρία ευχάριστη. Να αισθανθούμε δίπλα μας φαγητό, να το δούμε, να το μυρίσουμε. Ακόμη δεν έφυγαν και μας φαίνεται ότι αργούν. Μας βγάζουν στην αυλή και σχηματίζουμε τετράδες. Επιτέλους βλέπουμε τους συντρόφους μας να έρχονται. Σηκώνουν δύο μεγάλα καζάνια φαγητού που αχνίζει. Παρακολουθούμε με βουλιμία τον αχνό. Είναι σκέτο πιλάφι από σιτάρι. 9 αιχμάλωτοι θα φάνε από μισό τενεκέ. Ορμήσαμε σαν κτίνη. Αρπάζουμε το πιλάφι που έκαιε με τα κάθαρτα χέρια μας και καθένας μας προσπαθεί να φάγει περισσότερο. Το καταπίνομεν χωρίς καν να το μασούμε. Το πιλάφι είχε και πέτρες. Χτυπούσαμε μέσα στο στόμα, τις γρατζουνίζαμε και τις καταπίναμε χωρίς να δίδουμε καμία προσοχή. Το δείπνο μας εκείνο, λόγω της ταχύτητας με την οποία τρώγαμε, δεν διήρκησε ούτε 2 λεπτά. Με τα δάχτυλά μας εξακολουθούμε να καθαρίζουμε τις τενεκέδες που είχαν χρησιμοποιηθεί για καραβάνες. Με λύπη μας τις βλέπουμε τώρα διανές. Τι καλά που θα ήταν εάν είχαμε κι άλλο πιλάφι. Τις πήραμε να τις πλύνουμε. Ρίχνουμε μέσα νερό το οποίο πίνουμε, διότι θα έχει κάποια νοσία ακόμα από το πιλάφι. Μπήκαμε πάλι στην αποθήκη. Είχε βραδιάσει και πρέπει να κοιμηθούμε. Πώς όμως να ξαπλώσουμε ενώ μόλις μπορούμε να στεκόμαστε? Κι όμως νηστάζαμε πολύ. Οι συγκινήσεις, η αγωνία, η κόπωση μας έφεραν μεγάλη νύστα. Τα μάτια μας έκλειναν άφελα. Προσπαθούσαμε να τακτοποιηθούμε, ακουμπώντας ο ένας επάνω στον άλλον. Ο ένας εφώναζε από εδώ, ο άλλος από εκεί. Προχνόμαθα, μαζευόμεθα, τεντωνόμεθα, χωρίς να μπορούμε να βρούμε ησυχία. Τα μαρτύρια εκείνα έχουν μεταβάλει το χαρακτήρα μας. Μας έχουν αποκτηνώσει. Έχουμε γίνει αγρίκοι, απότομοι, κακοί, σκληροί. Τέλος, το παίρνουμε απόφαση ότι πρέπει καθένας να ανέχεται λίγο επάνω του, το διπλανό του. Αλλά σε λίγο πάλι να αρχίζει η τραγωδία. Στο πρόσωπό σου αισθανόσουν τα πόδια του διπλανού σου. Τον έσπρωχνες να ξυπνήσει και εκείνος βλασφημούσε διότι του χαλούσε τον ύπνο. Ο άλλος χρησιμοποιούσε την κοιλιά σου για προσκέφαλο και ξυπνούσες με πόνους συνδυασμένους. Διαμαρτύρεσαι και εκείνος πήγαινε να σε σκοτώσει. Πολλοί αισθάνονται την ανάγκη να ουρήσουν λόγω του ψύχους για να φτάνουν δε στο βαρέλι, περπατούσαν επάνω στα σώματά μας. Δεν ήκουε κανείς παρά βλασφημίες και κραυγές. Δεν βλέπω πια παρά την ώρα που θα ξημέρωνε για να δούμε λίγο φως. Πολλοί έκλειωνα από την απελπισία του. Και μόνο όταν είδαμε να χαράζει, αρχίζαμε πάλι να ελπίζουμε. Από ένα ραχνιασμένο παράθυρο μπαίνουν λίγες ακτίνες του ήλιου. Έξω υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι που χαίρονται το φως, που αναπνέουν ελεύθερο αέρα. Σε άλλα μέρη οι ελεύθεροι κάνουν το πρωινό τους περίπατο. Άλλοι πηγαίνουν ευτυχισμένοι στις δουλειές τους. Και εμείς, κλεισμένοι σε μια κόλαση, υποφέρομαι σωματικός και ψυχικός. Τι είναι επιτέλους αυτή η ζωή? Οι ώρες αργοκυλούν. Πολλοί Τούρκοι στρατιώτες έρχονται στη φυλακή μας, προσφέροντας ψωμί και ζητούνται στο τελευταίο κουρέλι που σκεπάζει το κορμί μας. Εγώ δίδω ένα κουραλιασμένο πουκάμισο που είχα
και παίρνω μισή κουραμάνα, την οποία καταβροχθίζω με λεμαργία. Περιμένουμε να βραδιάς, επειδή θα μας δώσουν πάλι φαγητό. Φρύτωμεν όμως, αναλογιζόμενοι ότι θα είμαι αναγκασμένοι να ξαπλώσουμε για να κοιμηθούμε. Θα έχουμε πάλι τα ίδια βάσανα που είχαμε χθες τη νύχτα. Τη στιγμή που παίρναμε το φαγητό, παίρνουν άλλους εχμαλώτους από τη Σμύρνη. Τα πόδια τους είναι κόκκινα από τα αίματα που τρέχουν από τις πληγές των. Αυτοί ανεχώρησαν από τη Σμύρνη μια μέρα αργότερα από εμάς και τράβηξαν ακριβώς τα ίδια μαρτύρια. Τους βομβαρδίζω με ερωτήσεις, προσπαθώντας να λάβω καμία πληροφορία, να βγάλω κανένα συμπέρασμα για την κατάστασή μας, αλλά και αυτοί δεν ξέρουν τίποτα. Ζητούσαν να μάθουν νέα από εμάς. Αμέσως σχεδόν οδηγούν τους νεοφυχθέντες στο μέρος που μας έχουν βάλει την πρώτη στιγμή της αφήξεώς μας, για να τους πάρουν ό,τι είχαν. Η συνάντησή μου με τους εγμαλώτες εκείνους με απογοήτευσε. Πώς δεν έγινε τίποτα μια ολόκληρη μέρα, διαρωτώ με. Στο σκοτισμένο μου μυαλό νόμιζα ότι μεγάλη ενδιαφέρονται τόσο για το φτωχό λαό. Με τα κεφάλια κατεβασμένα ύστερα από το φαγητό που καταβροχθήσαμε σαν ζώα, μπήκαμε στην αποθήκη όπου μας εκλείδωσαν και αρχίζουν πάλι το μαρτύριο του ύπνου, τα μαλώματα, οι φωνές. Θεέ μου, δεν θα τελειώσει το μαρτύριο. Προτού ακόμα ξημερώσει, ήνοιξαν την πόρτα της φυλακής μας και μας διατάζουν να βγούμε έξω. Βγαίνουμε σιγά σιγά, δίστημοι, κουρασμένοι και σχηματίζομαι τετράδας. Αρχίζουν πάλι να ξαναγεννιούνται οι φόβοι μας. Πού θα μας οδηγήσουν, θα επαναληφθούν άραγε οι σφαγέ? Ποιοι από εμάς θα σκοτωθούν? Δίπλα μου έχω ένα χολόν. Κατήγεται από τα βουρλά. Ονομάζεται Σκαφίδας και εξασκούσε το επάγγελμα του κουρέως. Τα πόδια του ήσαν γεμάτα πληγές και πρισμένα. Ο δυστυχής έκλαιε από τους πόνους και φοβήτω. Μην τυχόν το σκοτώσουν, επειδή δεν μπορούσε να βαδίσει. Βλέπω ακόμα μαζί μας δύο άλλους γνωστούς μου. Ο ένας ονομάζεται Παναγιώτης Πασπάτης, κατήγεται από τον Βουρνόβο, όπου ο πατέρας του είχε ξενοδοχείο. Ο άλλος ονομάζεται Κίμων και είχε κατάστημα στη Σμύρνη, επί της οδού κεντρικού παρθενογωγείου. Και τρεις αυτοί υπέφεραν πολύ. Είναι εις αθλίαν κατάσταση, καταπληγωμένοι, ετοιμοθάνατοι. Προτιμούν το θάνατο. Γι' αυτό και αποφασιστικά παρουσιάστηκαν στον αξιωματικό και δήλωσαν ότι δεν μπορούν να βαδίσουν. Παραδόξως, ο αξιωματικός είχε το καλός και τη μεσολάβησή του, οι δυστυχείς εκείνοι οι σύντροφοι μας παρέμειναν εις Μαγνησίαν.